Ο αγώνα του 1821 που πέρασε από πολλές διακυμάνσεις και κινδύνους, κυρίως από τον ανθρώπινο παράγοντα, υπέρμετρες φιλοδοξίες, εμφύλιες συγκρούσεις, διατήρηση προνομίων, υπήρχαν άνθρωποι που διέθεσαν τον εαυτό τους στον αγώνα χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Μια τέτοια ηγετική μορφή της Επανάστασης ήταν ο Δημήτριος Υψηλάντης. Ο Δημήτριος Υψηλάντης καταγόταν από σημαντική φαναριώτικη οικογένεια και ήταν αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη, που ξεκίνησε την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία. Ήταν αυτός που έμελε να την τελειώσει το 1829. Υπηρέτησε ως αξιωματικός του Ρωσικού στρατού και το 1818 μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, ήρθε στην Πελοπόννησο ως πληρεξούσιος στρατηγός του αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας, που ήταν ο αδελφός του Αλέξανδρος. Ας αναρωτηθούμε τι σημαίνει αυτό. Ένα μέλος μιας πριγκιπικής οικογένειας αφήνει την άνεση και τα αξιώματα που έχει κατακτήσει και το έχουν αναγνωριστεί και έρχεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε έναν αγώνα που συγκριτικά φαίνεται άνισος. Διαθέτει τον εαυτό του χωρίς όρους και συμφωνίες, με γνώμονα πάντα το εθνικό συμφέρον. Τολμώ να πω ότι μάλλον στις μέρες μας αυτό θα κινδύνευε να χαρακτηριστεί αφελές. Μήπως είναι αυτό όμως που χρειαζόμαστε? Οργάνωσε τακτικό στρατό και συμμετείχε σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η στρατιωτική του συμμετοχή ήταν καθοριστική στην πολιορκία του Ναυπλίου και του Άργους, καθώς και στη μάχη στα Δερβενάκια και στους Μήλους. Όταν η Επανάσταση έσβηνε μετά την επέμβαση του Ιμπραήμ, ο Υψηλάντης προσέφερε απλόχερα τις υπηρεσίες του για τη διάσωση του αγώνα. Παραμέριζε πάντα πίκρες και απογοητεύσεις που ένιωθε από τον παρακονισμό του, από τον παρακονισμό μάλιστα των προκρήτων που δεν ήθελαν να χάσουν τα προνόμια τους και των πολιτικών που ενδιαφέρονταν μόνο για αξιώματα και περγαμηνές. Γι' αυτό όταν τοποθετήθηκε πρόεδρος του βουλευτικού και γνώρισε από κοντά τις μηχανογραφίες των πολιτικών, παραιτήθηκε αειδιασμένος και αφοσιώθηκε στον πόλεμο, όπου χρειαζόταν, βοηθώντας τους καπεταναίους. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου δεν είχε καμιά συμμετοχή και ανάμειξη, ενώ όταν χρειάστηκε, προσέτρεξε να βοηθήσει στη διατήρηση του αγώνα κατά του Ιμπραήμ, όταν άλλοι εγκατέλειπαν την προσπάθεια. Ένα μικρό βιογραφικό δεν θα ήταν ικανό να αναδείξει τις αρετές του Δημητρίου Υψηλάντη, και μάλλον τον αδικεί. Ήταν θερμός πατριώτης, έντιμος αγωνιστής, ανιδιοτελής και γενναίος. Είχε κληρονομήσει τις αρχές του από τη γενιά των Υψηλάντιδων, η οποία προσέφερε ό,τι είχε και δεν είχε για τον ιερό αγώνα. Είναι γνωστό ότι η ίδια η μητέρα του, η Ελισάβετ, είχε δώσει όχι μόνο την τεράστια περιουσία της για τον αγώνα, αλλά και τα χρυσαφικά της. Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, που κατήχε υψηλή θέση, δραγουμάνος στην υψηλή πύλη, υπήρξε προτεργάτης του απελευθερωτικού κινήματος κατά του τουρκικού ζυγού και εγκατέλειψε το πόστο του για να αποφύγει τη σύλληψη το 1807, που ήταν ηγεμόνας στην Βλαχία και εγκαταστάθηκε στο Κίεβο με την οικογένειά του. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ήταν αυτός που ξεκίνησε την Ελληνική Επανάσταση στη Μολδοβλαχία με τη συγκρότηση του Ιερού Λόχου και έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα του αγώνα. Με αυτήν την οικογενειακή παράδοση που χαρακτηρίζεται από ανιδιοτέλεια και προσφορά, ήταν μάλλον αυτονόητη η πορεία του Δημητρίου Υψηλάντη. Ευτυχή συγκυρία για την περιοχή μας και για το ελληνικό ζήτημα ήταν η παρουσία του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους, που μόλις προσπαθεί στοιχειοδός να οργανωθεί. Ένας κυβερνήτης που ξεχώρισε για το διοικητικό, κοινωνικό και οικονομικό έργο του στην Ελλάδα. Ευτυχής επίσης η συνύπαρξη δύο ανδρών, με τον ένα στο διπλωματικό επίπεδο και τον άλλον στο στρατιωτικό. Ο Καποδίστριας είχε αντιληφθεί με τη διορατικότητα που τον διέκρινε ότι στο μελλοντικό ελληνικό κράτος θα συμπεριλαμβάνονταν όσες περιοχές δεν είχαν απελευθερωθεί. Γι' αυτό στις πρώτες προτεραιότητές του ήταν η δημιουργία τακτικού στρατού και η καθάριση της στερεάς Ελλάδας από τις Οθωμανικές δυνάμεις, έτσι ώστε και αυτή η περιοχή να συμπεριληφθεί στο νέο ελληνικό κράτος που εκολαπτόταν. Η συνθήκη του Λονδίνου, που προέβλεπε ελληνικό κράτος με σύνορα τη γραμμή Αμβραγικού Παγασιτικού,
υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου δεν ικανοποιούσε κανέναν, πόσο μάλλον τον κυβερνήτη. Με το ξέσπασμα του Ρωσοτουρκικού πολέμου δόθηκε άλλη μια ευκαιρία για την προώθηση του ελληνικού ζητήματος. Ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να πιεστεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο Καποδίστριας το εκμεταλλεύτηκε. Ιδανικότερος να εκτελέσει το σχέδιο από τον Δημήτριο Υψηλάτη δεν θα υπήρχε, ο οποίος περίμενε τον τουρκικό στρατό στην επιστροφή του από την Αθήνα και με προορισμό τη Θράκη. Στα στενά της Πέτρας, με μια επίλεκτη στρατιά, η γεωγραφική θέση του ταμείου ήταν τέτοια που ανάγκασε τον τουρκικό στρατό να σταματήσει και να στρατοπεδεύσει. Το έλεος της Κοπαίδας αυτή τη φορά λειτουργούσε θετικά υπέρ των Ελλήνων, θέλοντας να παίξει και αυτό ένα ρόλο στην ιστορία και παγίδευε τον αντίπαλο στο μοναδικό πέρασμα. Η ελληνική δύναμη με 3.000 τακτικό για πρώτη φορά στρατό, έργο και αυτό του Καποδίστρια, με τη δημιουργία του Λόχου των Ευελπίδων, εμφανίστηκε στην περιοχή στις 28 Αυγούστου. Στις 10 Σεπτεμβρίου στρατοπέδευσε ο τουρκικός στρατός σε μικρή απόσταση από τον ελληνικό και στις 12 Σεπτεμβρίου κινήθηκε εναντίον των Ελλήνων. Το αποτέλεσμα της μάχης ήταν νικηφόρο για τον ελληνικό στρατό και οδήγησε σε άτακτη υποχώρηση τον αντίπαλο. Οι δε απώλειες ήταν 3 νεκροί και 12 τραυματίες για τους Έλληνες και 100 νεκροί για τους Τούρκους. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι ο αντίπαλος αναγκάστηκε να συρθεί σε διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην τελική συμφωνία που υπεγράφει τη νύχτα της 13ης προς τη 14η Σεπτεμβρίου. Τι προέβλεπε αυτή η συμφωνία? Οι Τούρκοι θα παραχωρούσαν όλη την Ανατολική Στερεά εκτός από την Αθήνα και τη Χαλκίδα και οι Έλληνες θα αναλάμβαναν την υποχρέωση να αφήσουν τον τουρκικό στρατό να διέλθει τα στενά της Πέτρας και να συνεχίσει με ασφάλεια την πορεία του. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης παρουσιάζει με το χαρακτηριστικό του ύφος τα απομνημονεύματά του. Ο Υψηλάτης με τις χιλιαρχίες εις Φίβα είχαν τόσους μήνες πόλεμων και πολέμησαν γενναίως και τα δυο μέρη. Ήρθε και ένας πασιάς με 6.000 τακτικών και πολέμησαν και αυτήνι και θέλησε να φύγει διαζητούνι και οι Έλληνες πιάσαν την Πέτρα και τον πολέμησαν αντρίως τόσες μέρες και δεν μπόρεσαν να περάσουνε. Τότε κάμανε συνθήκες με τους Έλληνες και πέρασαν με ρέμια και έκαμαν τιμή της πατρίδος η τιμιώτη όπου στάθη εις τη συνθήκη και αυτό το χρωστούμεν εις τον αγαθόν Υψηλάτη. Ήταν μια μεγάλη στρατιωτική και διπλωματική επιτυχία. Στρατιωτική γιατί ήταν η πρώτη φορά που μια επίλακτη στρατιά συνθηκολόγησε στο πεδίο της μάχης και διπλωματική γιατί η συμφωνία που υπογράφτηκε σε αυτόν εδώ τον ιερό χώρο της Μονής του Αγίου Νικολάου οδήγησε στην απελευθέρωση μιας μεγάλης περιοχής που θα εντασσόταν σύμφωνα με τα σχέδια του Καποδίστρια στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Δείγμα ότι με ομοφωνία και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μια πολιτεία μπορεί να ελπίζει σε επιτυχίες. Η μάχη της Πέτρας είναι ένα σημαντικό γεγονός στην νεότερη ιστορία που ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του αγώνα για ανεξαρτησία. Ο αγώνας βέβαια δεν τελείωσε αλλά συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια με θυσίες. Για εμάς τους κατοίκους του Υψηλάτη, όπως και των όμορων χωριών Πέτρας και Σωληναρίου, είναι ένα σημείο αναφοράς που μας ενώνει. Είναι ένα ιερό καθήκον που έχουμε αναλάβει να διατηρήσουμε στη μνήμη μας και να μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές την αξία του αγώνα για την προάσπιση της πατρίδας. Θέλουμε να αναδείξουμε το γεγονός, όχι μόνο στην τοπική ιστορία, αλλά και στην ελληνική, που δεν δίνεται η βαρύτητα που θα έπρεπε και μάλλον απαξιώνεται. Βοηθή σε αυτή την προσπάθειά μας είναι οι φίλοι μας οι Πόντιοι, που κάθε χρόνο παρευρίσκονται εδώ στις εκδηλώσεις μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ενώσεις Ποντίων που χρόνια τώρα δεν λείπουν από τον εορτασμό τιμώντας την προσωπικότητα του Δημητρίου Υψηλάτη. Αυτό δείχνει ένα σεβασμό στην καταγωγή του αλλά και στις αρετές του. Να ξέρουν πάντα ότι για μας η παρουσία τους είναι σημαντική, όπως αποδεικνύει και η πράξη αδελφοποίησης του συλλόγου μας με την Ένωση Ποντίων Περάματος. Ζούμε σε μια εποχή
που αμφισβητούνται αξίες και ήθη του έθνους μας, που καταρακώνεται η προσφορά του όχι μόνο στον ευρωπαϊκό, αλλά και στον παγκόσμιο πολιτισμό. Βρισκόμαστε σε θέση άμυνας, προσπαθούμε να αφομοιώσουμε συνήθειες και νοοτροπίες ξένες προς εμάς, απεμπολώντας μέχρι και κυριαρχικά δικαιώματα στο όνομα μιας ευρωπαϊκής δήθεν ολοκλήρωσης και οικονομικής εξουθένωσης. Νιώθουμε ανοχήρωτοι απέναντι σε εθνικές απειλές και κινδύνους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση που έχει απλωθεί σε όλη την ελληνική κοινωνία. Έπρεπε να έρθει κρίση για να προβληματιστούμε για την πορεία μας σαν λαός και για τις ευθύνες μας τόσα χρόνια που αδιαφορούσαμε για την πατρίδα. Δώσαμε χώρο και χρόνο ανεξέλεγκτα σε πρακτικές που μας βόλευαν χωρίς να σκεφτόμαστε το μέλλον, αλλά το πρόσκαιρο και το εφήμερο. Σε ηγεσίες που πρόταξαν το ίδιο συμφέρον χωρίς όραμα, χωρίς προσανατολισμό, που προσπαθούσαν να ικανοποιούν τους πολίτες επιλεκτικά σε κάθε διεκδίκηση. Αντί να δώσουν προτεραιότητα στην πνευματική ανάπτυξη του λαού, μια προτεραιότητα που αγνοί και αμόρφωτοι αγωνιστές της Επανάστασης έβαλαν ως στόχο, όπως ο Μακρυγιάννης, θεώρησαν καλύτερο να δελεάσουν τον λαό με προνόμια μέσα από αναξιοκρατία και κομματισμό. Σίγουρα, ο Δημήτριος Υψηλάντης θα ένιωθε αμήχωνα βλέποντας τη σημερινή κατάσταση και τα αρνητικά φαινόμενα διακυβέρνησης ενός κράτους που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ανεξαρτησία, αλλά δεν θα του ήταν ξένα. Αυτά έζησε και στην εποχή του και η Επανάσταση περνούσε δύσκολες στιγμές. Αυτά ζει σήμερα και η χώρα μας, που κινδυνεύει από οικονομική εξουθένωση η οποία θίγει την εθνική αξιοπρέπειά της. Πιστεύω πως οι επαναστάσεις δεν είναι εύκολες στην εποχή μας. Είναι εφικτές όμως οι ειρηνικές επαναστάσεις σε τοπικές κοινωνίες που μπορούν να ενώσουν φωνές, να αναπτύξουν δεσμούς επικοινωνίας, να αποδυναμώσουν το ατομικό και να ενισχύσουν το ομαδικό. Αν δεν μπορέσουμε να αλλάξουμε το σπίτι μας, δεν θα καταφέρουμε κανένα μεγαλοεπίβολο στόχο. Είναι η ώρα της δράσης. Μέσα σε πνεύμα εθνικής ομοψυχίας, χωρίς διχασμούς και αντιπαλότητες, θα πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα σαν λαός και να προχωρήσουμε μπροστά. Άλλωστε, είναι αρκετά τα παραδείγματα στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική ιστορία, όπου ο ελληνισμός σε δύσκολες καταστάσεις όπως οι σημερινές ξανασηκώνεται και προχωρά. Το χρωστάμε απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στις επόμενες γενιές, απέναντι στη χώρα μας. Το χρωστάμε απέναντι στο Δημήτριο Υψηλάντη, που εγκατέλειψε μια άνετη ζωή για το υψηλό και το ανθρώπινο. Πρόσφερε την ίδια του τη ζωή στην πατρίδα χωρίς ανταλλάγματα. Η καλύτερη τιμή για αυτόν είναι να τον μιμηθούμε και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Σας ευχαριστώ πολύ.